μία συνάντηση, οι συνεργάτες μου, εγώ και οι δημοσιογράφοι, όπως ήθελα ακριβώς να είμαστε της περιοχής. Και σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε για άλλη μία φορά εδώ όλοι και που είμαστε μαζί για να συζητήσουμε και για να ενημερωθούμε για ένα θέμα εξαιρετικής σημασίας που ξεκινάει από τη δική μου αντίληψη ότι οι πολίτες έχουν πάντοτε δικαίωμα στην πληροφόρηση. Έχουν πάντοτε δικαίωμα να πληροφορούνται ό,τι συμβαίνει στον τόπο τους και έχει ιδιαίτερη σημασία και αξία για το παρόν αλλά και για το μέλλον των παιδιών τους. Γνωρίζετε πολύ καλά ότι ασχολήθηκα με το θέμα των ακινήτων της Λάρισας που είναι υποθηκευμένα για 99 χρόνια στο υπερταμείο. Μοιραία ασχολήθηκα και με τα ακίνητα, τα 10.119 ακίνητα όλης της χώρας που είναι υποθηκευμένα στο υπερταμείο για 99 ολόκληρα χρόνια. Πρόκειται για μία λίστα ντροπής και μία πολιτική πράξη υποτέλειας, πρωτοφανή, που δεν έχει ξανά συμβεί στα πολιτικά χρονικά. Θυμίζω σύντομα στο ιστορικό ότι υπήρχε μία απόφαση παράνομη και καταχρηστική της προηγούμενης κυβέρνησης των ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ. Η απόφαση ελήφθη το 2015 στην πραγματικότητα και εφαρμόστηκε με το νόμο 4389 του 2016. Τότε δημιουργήθηκε το υπερταμείο. Ο κύριος Τσακαλώτος και η κυβέρνησή του πήραν μία απόφαση με την οποία δέσμευσαν 10.119 ακίνητα σε όλη την Ελλάδα, δέσμευσαν μία περιουσία που είχε μέσα της εμβληματικά κτίρια και περιοχές που έφταναν ακόμη και στις αρχαιότητες και μνημεία της πολιτιστικής, ιστορικής και καλλιτεχνικής μας κληρονομιάς. Ποιο ήταν όμως αυτό που πραγματικά έγινε, για να σταθώ ένα λεπτό σε αυτό. Αυτό που πραγματικά έγινε είναι ότι το υπερταμείο δεν ήταν τα υπέρ, δεν ήταν στον έλεγχο του ελληνικού δημοσίου, αλλά ήταν σε απόλυτο έλεγχο των ξένων, των δανειστών. Η απόφαση γιατί χαρακτηρίστηκε μνημειώδους εισχώρησης, χαρακτηρίστηκε έτσι και από την ακαδημαϊκή κοινότητα και από τον πολιτικό κόσμο, γιατί αυτή η απόφαση που σας δείχνω είναι η μισή σελίδα του ΦΕΚ, στην οποία τα 10.119 ακίνητα περιλαμβάνονται, και όταν ανοίξει κανένας πολίτης, ο Έλληνας πολίτης, ανοίξει αυτή την απόφαση να τη δει λοιπόν, θα δει αυτά, τα οποία σας τα έχω παραδώσει. Αυτά λοιπόν, όπως τα δείτε, είναι σανσκριτική αριθμοποίηση της υποτέλειας. Αυτό είναι. Αριθμοί. Αν λοιπόν θέλετε στην οικογένειά σας και στα παιδιά σας να πείτε ότι αυτά τα ακίνητα δεσμεύτηκαν στη Λάρισα, θα τους δείξετε αυτούς τους αριθμούς. Η απόφαση λοιπόν, σκόπιμα και πονηρά, δεν έγραψε ούτε την έκταση, ούτε τη χρήση, ούτε πού βρίσκεται το κάθε ακίνητο, ούτε ποια είναι τα 157 ακίνητα της Λάρισας και τα 10.119 της χώρας. Μετά τον αγώνα και τις διαμαρτυρίες των αρχαιολόγων, τους οποίους χαιρετίζω σήμερα με την παρουσία μου και είναι ένα ψήγμα η δικιά μου δύναμη στη δικιά τους, κατάφεραν να εξαιρεθούν το Γενάρη του 2019 εμβληματικοί αρχαιολογικοί χώροι μεταξύ των οποίων και το αρχαίο θέατρο της Λάρισας, το οποίο θα δείτε βεβαίως μέσα από αυτά που σας παραδίδω ότι ήταν δεσμευμένο. Η απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας που ερχόμαστε τώρα να συζητήσουμε, του τετάρτου τμήματος, είναι μια απόφαση η οποία εκδόθηκε μετά από προσφυγή 5 δημάρχων της χώρας. Οι δήμαρχοι λοιπόν τι είπαν, δώστε πίσω στον τόπο μας τα ακίνητά μας. Δικαιώθηκαν οι δήμαρχοι λοιπόν, αλλά η εκπληκτική λεπτομέρεια είναι η εξής. Η πρώτη, ότι υπέρ του κυρίου Τσακαλώτου και υπέρ της προηγούμενης κυβέρνησης, παρενέβη στη δίκη του υπερταμείου. Έκανε παρέμβαση λοιπόν, γιατί κάποια στιγμή ακούστηκε το φεδρό επιχείρημα ότι εμείς αφήσαμε σκόπιμα να υπάρχουν νομικά κενά και πλημέλειες για να μπορέσουμε τα κίνητα να ξαναπάρουμε πίσω. Νομίζω ότι δεν αντέχει σε καμία λογική αυτό.
τουλάχιστον στους μέσους συνεχούς ανθρώπους. Η δεύτερη εκπληκτική λεπτομέρεια είναι ότι το Συμβούλιο της Επικρατείας απέρριψε την απόφαση Τσακαλώτου και τη δέσμευση όλων των ακινήτων ως παράνομη και καταχρηστική, βρίσκοντας νομικές πλημμύριες τι. Εδώ είναι μια πολύ ωραία λεπτομέρεια. Στις 19 Αυγούστου του 2018, πριν ακριβώς από 2 χρόνια, υπέγραψε ο κ. Τσακαλώτος και βγήκε το ΦΕΚ, και 28 Αυγούστου του 2018 ξεκίνησε ο έλεγχος των ακινήτων. Με απλά λόγια, τα πάντα όλα μπήκαν μέσα σε μία νύχτα, σε ένα μητρό και δόθηκαν στα χέρια των δανειστών. Ξεπουλήθηκε η ελληνική δημόσια περιουσία. Μέσα σε μία νύχτα, χωρίς καν να ελεγχθεί αν είναι ο Λευκός Πύργος, αν είναι το αρχαίο θέατρο της Λάρισας, αν είναι η Κνωσός, αν είναι εμβληματικά μνημεία, όπως και είναι. Η απόφαση λοιπόν αυτή ήταν κόλαφος για την προηγούμενη κυβέρνηση. Τα ακίνητα παραμείνουν δεσμευμένα. Και στην επίκαιρη ερώτηση, την οποία σήμερα σας επισυνάπτω, την οποία έκανα στο Υπουργείο Οικονομικών και απάντησε, μας είπαν λοιπόν ότι εκτός από τα ακίνητα που εξαιρέθηκαν, υπάρχουν 90% ακινήτων στη Λάρισα που είναι εξαιρεταία, αλλά που δεν έχουν ταυτοποιηθεί ακόμα. Φανταστείτε γιατί χάος μιλάμε. Το Υπουργείο προσπαθεί να τακτοποιήσει και να ταυτοποιήσει τα ακίνητα που ήδη είναι υποδικευμένα.